πέντε άτομα. Πέντε άτομα τον χτυπούσανε. Τον χτυπούσανε. Ήταν δυνατός αυτός, ήταν γερός, ήταν υγιέστατος. Ήταν αθλητής. Απονομή δικαιοσύνη ζητούν μέσα στον ανίποτο πόνο τους για τον πρόωρο θάνατο του 20χρονου στις καλύβες μέλη της οικογένειάς του. Τον σκοτώσανε. Because he was an only child. He was an only child with no father, and he left my sister on her own now. She spent so much time and effort to bring him up, and while he was 20 in his best years, he was taken away from us. He didn't die from a heart attack. Ο 24χρονος από το Αγρίνιο και ο 24χρονος από το Μεσολόγγι που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τον θάνατο του νεαρού ναυαγοσώστη στις Καλύβες το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, κατηγορούμενοι για πρόκληση θανατηφόρων σωματικών βλαβών, αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι τους επέβαλαν περιοριστικούς όρους. Λίγο μετά τις 9 το πρωί πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Απολογούμενοι ισχυρίστηκαν ότι δεν ευθύνονται για τον θάνατο του άτυχου νέου. Ήταν 2 χρονών. Χτυπούσανε πέντε άτομα και έχουμε και μάρτυρες, υπάρχουν και κάμερες. Μα θα τα πούμε, μα προσπαθούν να τα καλύψουνε. Δεν υπάρχει ούτε καν δικαιοσύνη. Μέλη της οικογένειας του 20χρονου υποστηρίζουν ότι ο νεαρός ήταν υγιής, ότι αθλούνταν από παιδί συμμετέχοντας σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες και πως υποβαλόταν κάθε 6 μήνες σε καρδιολογικές εξετάσεις, οι οποίες ουδέποτε είχαν δείξει ότι έπασχε από καρδιολογικό πρόβλημα. 14 χρόνια έπαιξε ποδόσφαιρο και κάναμε κάθε 6 μήνες τον καρδιολόγο. Τον είδαμε σε καρδιολόγο κάθε 6 μήνες. Μαζί παίζανε ποδόσφαιρο. Είναι υγιέστατος. Το παιδί ήταν υγιέστατος. Δεν υπόφερε από τίποτα. He used to go to football. We have all these medical records. He has no record of any medical condition. This basically was five people attacking one person, one defenseless person. Με βάση το αποτέλεσμα της νεκροψίας, το θύμα αντιμετώπιζε χρόνιο καρδιολογικό πρόβλημα και η κατάσταση στην οποία βρέθηκε τον οδήγησε στο θάνατο. Από την νεκροψία νεκροτομή που διενεργήθηκε στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις ή τραυματικές αλλοιώσεις που να αφορούν σε ξυλοδαρμό. Ωστόσο, το πόρισμα αναφέρει. Οι επιπλοκές του καρδιολογικού νοσήματος από το οποίο έπασχε ο Θανόν και που οδήγησαν στον θάνατό του συνδέονται με τον προηγηθέντα διαπληκτισμό και το στρες ή την καταπώνηση του καρδιαγγειακού συστήματος τα οποία προέκυψαν. Δεδομένης όμως της ελαφρότητας και μικρής έκτασης των κακώσεων του τριχωτού της κεφαλής που ενδεχομένως αφορούν σε βιοπραγία εναντίον του και που σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να επιφέρουν το θάνατο από μόνες τους, το είδος του θανάτου ταξινομείται από ιατροδικαστικής άποψης ως ατύχημα. Ο άτυχος νέος κηδεύτηκε χθες στα Χανιά σε κλίμα Οδύνης με τη μητέρα του να αποχαιρετά απαρηγόρητη το μονάκριβό της. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και επαγγελματιών των Καλυβών κατέθεσαν το πρωί υπόμνημα στον εισαγγελέα ζητώντας μέτρα για την αστυνόμευση της περιοχής. Εμείς οι κάτοικοι και φορείς των Καλυβών εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αδικοχαμένου νέου, ενός εργαζόμενου, ο οποίος ήρθε να βιοποριστεί στον τόπο μας και βρήκε τραγικό θάνατο 11 επεισοδίου μπροστά στα μάτια ντόπιων και επισκεπτών. Είχε δεχθεί επίθεση, τον είχαν δει. Τον είχαν δει από πολλά άτομα, από ό,τι άκουσα. 5-6 άτομα. Βούλγαροι και Γεωργιανοί. Το υπόμνημα που κατατέθηκε στον εισαγγελέα συνυπογράφουν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών και ο πρόεδρος της Αλβανικής Κοινότητας Καλυβών.